Το πρωί ζήσαμε μια συγκλονιστική, μεγαλειώδη απεργιακή συγκέντρωση με δεκάδες χιλιάδες κόσμου, με χιλιάδες απεργούς από όλους τους κλάδους, με δεκάδες εργατικά σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους, σχολεία. Χιλιάδες κόσμου φωνάξαμε. Δεν φταίει η κακιά μας η ώρα. Φταίνε αυτοί που κυβέρνησαν, φταίνε αυτοί που κυβερνούν τη χώρα, φταίνε οι μεγάλες εταιρείες. Αυτός είναι και ο καλύτερος, ο σωστότερος τρόπος να τιμήσουμε τους νεκρούς μας. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να δικαιωθεί το αίτημα όλων μας. Το ποτέ πια να γίνει πράξη. Να φροντίσουμε η φλόγα που έχει ανάψει, η οργή μας για το έγκλημα στα Τέμπη, να γίνει ποτάμι διεκδίκησης για να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι. Όλες οι κυβερνήσεις τους, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, που εξασφάλισαν ως ένα λειτουργεί είτε δημόσιος είτε ιδιωτικός με το κριτήριο του κόστους ωφέλους, ακόμα και στον τομέα της ασφάλειας. Η Hellenic Train, η εταιρεία πρότυπο που επιδοτήθηκε με εκατοντάδες εκατομμύρια του ελληνικού λαού από τις κυβερνήσεις για να βουτήξει και αυτή στις βαμμένες με αίμα συγκοινωνίες και μείωσε το προσωπικό, έκοψε τους μισθούς, έκοψε τα δικαιώματα, διαμόρφωσε και αυτή το πλαίσιο για όλα τα εγκλήματα που έγιναν στο σιδηρόδρομο. Όλοι όσοι όταν εμείς ζητούσαμε να πάρθουν μέτρα για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο, εκείνοι μας κουνούσαν το δάχτυλο πως δεν είναι ρεαλιστικές οι διεκδικήσεις μας, πως ζητάμε πολλά. Όλοι τους είναι βουτυγμένοι στο αίμα. Η δική μας οργή των σιδηροδρομικών φουσκώνει ακόμα περισσότερο, γιατί ξέρουμε ότι αυτό το έγκλημα μπορούσε να μην συμβεί ποτέ. Γιατί σήμερα υπάρχει και η τεχνολογία και το εργατικό δυναμικό και οι υποδομές για να μην κρίνεται από έναν άνθρωπο η ζωή εκατοντάδων ψυχών. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να έχουμε ασφαλείς, σύγχρονες και ευθυνές μεταφορές στα τρένα, στα λεωφορεία παντού. Και μέσα από τα σωματεία μας, από τη δράση μας είχαμε αναδείξει όλα αυτά τα χρόνια αυτή τη δυνατότητα, αλλά και τον κίνδυνο ενός τέτοιου εγκλήματος. Είναι επικίνδυνοι για το λαό, όλοι τους, γιατί ήξεραν, εκατοντάδες φορές είχαν ενημερωθεί με τις κινητοποιήσεις μας, με τις απεργίες μας, με τις ανακοινώσεις μας. Τους τα είχαμε πει. Στις 7 του Φλεβάρη, τρεις βδομάδες πριν τη σύγκρουση, τους λέγαμε επί λέξη. Δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντας διαπιστώσεις. Και δεν έκαναν τίποτα. Όχι από ανικανότητα, από επιλογή. Για το έγκλημα στα Τέμπη δεν φταίει κακιά η ώρα. Φταίνε τα κέρδη τους και όλοι όσοι κυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Γιατί αυτοί φταίνε για το έγκλημα στα Τέμπη. Αυτοί φταίνε και για τον έναν νεκρό κάθε πέντε μέρες στους χώρους δουλειάς. Αυτοί φταίνε για τους εκατοντάδες νεκρούς στο Μάτι, στη Μάνδρα. Αυτοί φταίνε για τους χιλιάδες που χάθηκαν στην πανδημία. Μετράμε νεκρούς για τα κέρδη των λίγων. Έτσι βγαίνει ο πλούτος τους. Έτσι μετριέται η ανάπτυξή τους. Με αίμα. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή. Το ποτέ πια που ακούμε κάθε φορά που μετράμε νεκρούς από τις εγκληματικές πολιτικές τους, μας θυμώνει ακόμα περισσότερο. Έχουμε μνήμη και αυτή που βλέπουμε και αυτό που βλέπουμε είναι ότι επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά το ίδιο εφιαλτικό έργο. Βλέπουμε ότι στη ζωή μας οι ανάγκες συνεχώς θυσιάζονται στο βωμό της κερδοφορίας μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων. Δεν γίνεται να το επιτρέψουμε. Δεν μπορούμε ούτε να λογαριαστούμε μετά, ούτε να περιμένουμε κανένα σωτήρα που θα μας σώσει. Γιατί πάντα, πάντα, ο επόμενος είναι χειρότερος από το προηγούμενο. Όλοι προσκυνούν νόμους και πολιτικές που μας θεωρούν περίσσιο κόστος.
Είναι χρέος όλων μας να οργανωθούμε, να πυκνώσουμε τις γραμμές των σωματείων μας, να φτιάξουμε εκεί που δεν υπάρχουν, να απαντήσουμε οργανωμένα και στις ατομικές ευθύνες και στα κούφια λόγια πως θα λογαριαστούμε μετά. Γιατί εκεί που σώθηκε ο Κοσμάκης, εκεί που γλίτωσαν οι εργάτες από χώρους δουλειάς νεκροταφείων, εκεί που έσωσε τα σπίτια του, δεν βοήθησε κανένας σωτήρας. Οι οργανωμένοι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους το επέβαλαν, όπως θα το επιβάλλουμε και εμείς στο σιδηρόδρομο. Φτάνει πια με το φόβο, φτάνει με το κατεβασμένο κεφάλι, φτάνει με τους συμβιβασμένους, όπως την πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ, που ούτε και μπροστά σε αυτό το έγκλημα δεν βρήκε το φιλότιμο να προκηρύξει απεργία. Όλοι εμείς, εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές, μπαίνουμε μπροστά, δυναμώνουμε την πάλη μας για να γίνουν πράξη εδώ και τώρα τα αιτήματά μας. Απαιτούμε εδώ και τώρα να διερευνηθούν άμεσα τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία και να αποδοθούν άμεσα ευθύνες. Άμεση πρόσληψη στον ΟΣΕ και στη Hellenic Train μόνιμου προσωπικού με συγκροτημένα δικαιώματα για την κάλυψη των πολύ μεγάλων και σοβαρών ελλείψεων σε όλες τις ειδικότητες. Τεχνικός ασφαλείας και γιατρός εργασίας σε κάθε συγκρότημα και σε κάθε χώρο εργασίας. Φθηνές και ασφαλείς, μαζικές μεταφορές για το λαό και τους εργαζόμενους, χωρίς τη λογική κόστους ωφέλους. Προχωράμε σε νέο συλλαλητήριο. Την Κυριακή 5 Μάρτη, εδώ, στο πέταλο της Αριστοτέλους, να γίνουμε όλοι μια γροθιά, εργαζόμενοι, φοιτητές, γονείς, να θρηνήσουμε τους νεκρούς μας, να απαιτήσουμε να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι, να διεκδικήσουμε σύγχρονες και ασφαλείς συγκοινωνίες. Τώρα είναι η ώρα του αγώνα. Τον όρκο που δώσαμε στην απεργιακή μας συγκέντρωση θα τον κρατήσουμε. Εγώ, συνάδελφοι, έχασα τη μονάκριβη ξαδέλφη μου σε αυτό το τρένο. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Συνεχίζουμε για όλους τους νεκρούς, για όλους τους ζωντανούς, για όλη την εργατική τάξη, για όλο το λαό, δεν θα ξεχαστεί κανείς. Η συγκέντρωση είναι στις 11.30 ώρα, στις 12 η ώρα, στο πέταλο, την Κυριακή.